Soul Hunter. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος ο Χάδερ και φυσικά σήμερα ένα επόμενο επεισόδιο How To, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε, που αλλού, στον ξάδερφο εδώ, Δημήτρη εδώ, στα εργαστήρια της 8Pins. Μας έφαγε ο κορονοϊός, έχουμε αγαπούμε καιρό. Η αλήθεια είναι αυτή και με τον Δημήτρη είχαμε πει να κάνουμε και άλλα πραγματάκια, αλλά... Προσεχώς, καλύτερα και προσεχώς έργο. Προσεχώς. Προς το παρόν θα κάνουμε ένα που χρωστάμε, το είχαμε τάξει αλλά δεν είχαν ευνοήσει συνθήκες. Ακόμα και τώρα δύσκολα χρονικά, αλλά το ναι, ταιριάξαμε. Το είχαμε πει, είναι η αλήθεια. Λόγω των συγκυριών, να κάνουμε ένα μηχανηματάκι, να δείτε λίγο δύο πραγματάκια. Δεν θα κάνουμε πάλι το πατρελό. Κάτι που πιστεύουμε ότι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Ναι. Γιατί θα το δείξουμε αναλυτικά. Έτσι. Game Gear Recap, παιδιά, λοιπόν. Και για όσους δεν ξέρετε, ο Δημήτρης στο παρελθόν έχει κάνει βασικά και το έχουμε δείξει εδώ στο κανάλι. Μοντάρισμα σε Super Nintendo, μοντάρισμα Regional Lock 32X σε Super Nintendo. Σε Master System, Switch 50-60 και φωτάκια εκεί περίπου, RGB, όχι RGB. Μπορείτε να τρέξετε μια μικρή αναζήτηση στο YouTube, θα βγουν πάνω-πάνω. Θα βγουν τα παιδιά και να πούμε για τι άλλο, ότι και ο Δημήτρης παιδιά έχει ξεκινήσει ένα νέο εγχείρημα, έχει ξεκινήσει ένα κανάλι που δείχνει διάφορα πράγματα που φτιάχνει. Προσπαθούμε. Και με τον 3D printer του και κάποια πράγματα που κάνει ένα restoration σε ένα φοβερό Honda 70, ένα στρογγυλοχάνο. Το παπάει και ο έρωτας. Έτσι. Έχει ανέβει ήδη, μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος. Έχει ανεβάσει shorts ο Δημήτρης και επίσης ο Δημήτρης είναι από τα άτομα που όταν σας τον έκανα γνωστό, παιδιά, πάρα πολλοί από εσάς έχετε φτιάξει τα Game Gear σας, έτσι, πολλές άλλες κονσόλες. Πάμε λοιπόν σήμερα, μέχρι να κρυβούμε, να δούμε εδώ πώς θα κάνει τα μαγικά το Δημήτρης για να μας φτιάξει ένα Game Gear. Φύγαμε. Πάμε. Άντε, φύγαμε. Οπότε μετά την καθαριότητα θα δείτε ότι μόλις βάλετε το κολλητήρι και του βάλετε λίγη κόλληση, την κρατάει κατευθείαν πάνω στην επαφή. Οπότε θα σας ευκολύνει στο να βάλετε το πυκνοτάκι. Το πάμε μία στο γρήγορο τώρα για να μην σας κουράσουμε, το ίδιο θα κάνουμε σε όλες τις επαφές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε όλα τα ποδαράκια να είναι έτοιμα ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε κατευθείαν τους πυκνοτές μας. Όπου είναι να προσθέσουμε πυκνοτή, πάμε και φτιάχνουμε τις επαφές. Επιτελείς επαφή εδώ, ρε. Ναι. Αλλιώς, αυτές οι ζημίες κάνει. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε συγκεντρώσει τις πυκνοτές που χρειαζόμαστε. Παίρνοντας τις πυκνοτές στα χέρια σας θα δείτε ότι καταρχήν το ένα ποδαράκι είναι πιο κοντό, αυτό είναι το πλήν, και πάνω στο πλήν έχει γραμμούλες που το δείχνει. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχει γράμματα, από την άλλη έχει γραμμούλες. Όλοι οι πυκνοτές είναι το ίδιο. Από τη μία θα έχουν γράμματα, από την άλλη γραμμούλες.
Αυτό δεν το ξέρω. Κάτι σημαντικό τώρα. Αυτό που πρέπει να προσέξετε όταν πάτε να αγοράσετε πυκνωτές, αυτό που μας νοιάζει είναι τα μικροφαράτ που λέει. Αν δείτε, έχει ένα μη ελληνικό μικρό και δίπλα ένα ευκεφαλαίο. Αυτό που σας νοιάζει είναι τα μικροφαράτ να είναι ίδια και τα βολτ, αν δεν είναι ίδια, να είναι περισσότερα. Δεν μας πειράζει αν είναι λιγότερα, δηλαδή αν βγάλουμε έναν, ας πούμε, από το Game Gear, ο οποίος είναι 100 μικροφαράτ, αυτός θα δεν φαίνεται, πρέπει να είναι 6 βολτ. Και βάλουμε έναν 100 μικροφαράτ 16 βολτ, δεν μας πειράζει. Okay. Μας νοιάζει όμως τα μικροφαράτ να είναι ίδια. Ωραία. Και αυτό που δείξαμε στην αρχή, πολικότητα, πρέπει να προσέξουμε πού πάει το πλήν, πού πάει το συν. Ναι. Στην πλακέτα πάνω, σε περίπτωση που δεν είχατε βγάλει φωτογραφίες, θα δείτε ότι έχει συν και πλήν. Μάλλον το έχει ψέματα, το πλήν δεν το γράφει. Σε κάθε θέση όμως που είναι να μπει πυκνωτής, στο ποδαράκι εδώ πέρα έχει συν. Ναι. Που σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε το πιο μακρύ πόδι, ας το πούμε έτσι, εκεί πέρα που είναι το συν. Αυτό που πρέπει να προσέξετε τώρα, σας τα λέω λιγάκι αυτό στην αρχή, γιατί να τους κολλήσετε είναι εύκολος. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, όπου βλέπετε αυτό το κύκλο με το χαλκό, πάει και ακουμπάει αντίστοιχα πλαστικό από την απέναντι πλευρά του Game Gear. Οπότε εσείς όταν πάτε να τοποθετήσετε ένα πυκνωτή εδώ, επειδή αυτοί εδώ οι πυκνωτές είναι μεγαλύτεροι, πρέπει να προσέξετε να μην βρει πάνω. Δηλαδή αν πάμε να κολλήσουμε αυτόν εδώ το πυκνωτή, μην τον κολλήσουμε εδώ και το κρύψει. Ναι, 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 ωραία. Θα τον βάλουμε λίγο διαγώνια να πάει δίπλα, ώστε να μείνει αυτό εδώ κενό για να μπορούμε μετά να το κλείσουμε. Τα δύο αυτά τα πυκνωτάκια συγκεκριμένα πάνε εδώ πέρα. Το ένα πήγαινε, δηλαδή η φορά που είχε το μαμά, αν το δείτε στη φωτογραφία σας ή πάτε λίγο το βίντεο πίσω, θα δείτε ότι το ένα ήταν έτσι και το άλλο ήταν εδώ έτσι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τώρα εμείς δεν μπορούμε να τους κολλήσουμε το ίδιο αυτό, οπότε αυτό που θα κάνουμε, θα βάλουμε τον έναν εδώ έτσι, θα φτιάξουμε τα ποδαράκια, αλλά πριν κολλήσουμε αυτόν θα έρθουμε να βάλουμε τον από εδώ έτσι. Αν πάει εδώ πίσω και φτιάξουμε τα ποδαράκια, δεν εμποδίζει πουθενά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτόν. Σε αυτόν βλέπουμε ότι το συν είναι από την από εδώ πλευρά, φαίνεται ξεκάθαρα, οπότε μας το πλήν πρέπει να πάει από εκεί. Τον υπολογίζουμε εδώ που τον θέλουμε, κόβουμε τα ποδαράκια και για να μας βοηθήσει, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ανάποδα από τη φορά που θα το βάλουμε να δώσουμε λίγο κλίση στα ποδαράκια. Τον πάμε λοιπόν λιγάκι έτσι. Μάλιστα. Οπότε τώρα αυτόν εδώ, μόλις πάμε να τον κολλήσουμε εδώ, βλέπετε ότι θα πάει και θα κάτσει μακριά μόνος του πίσω. Αφού έχουμε βάλει ήδη λίγη κόλληση στο ποδαράκι, παίρνουμε το κολλητήρι μας και πάμε και φτιάχνουμε το πρώτο ποδαράκι να μας κολλήσει. Έχουμε πει δεν βιαζόμαστε. Με τον ίδιο τρόπο κολλάμε και το δίπλα. Αυτός τώρα εδώ πέρα, ξεκινήσαμε με αυτόν, στο σημείο που κάθεται δεν εμποδίζει. Okay. Προσέχουμε όμως τα σιδεράκια του, τα σειρματάκια του να είναι πάνω, και αυτό τα λύγησα, μην πάει και ακουμπήσουν κάπου αλλού, πιστεύω ότι φαίνεται ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα αυτό θα μας δώσει χέρι να έρθουμε και να κολλήσουμε τον άλλον δίπλα εδώ, χωρίς να μας επηρεάσει. Σωστά. Αντίστοιχα, σας τα λέω αυτά τώρα για να το δείτε, για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε το βίντεο, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να δείτε. Εδώ, επειδή ο πυκνωτής που θα βάλουμε εδώ πέρα έρχεται πιο πίσω, βλέπετε έχω κόψει τα ποδαράκια και θα πάει εδώ, πάμε και κολλάμε πρώτα τον πίσω εδώ, που το σύν είναι από εδώ. Εδώ είναι ένας 10 μικροφαράντ. Οπότε όπως είπαμε, πάμε, τους τραβώνουμε λίγο τα ποδαράκια να μας δώσει χέρι, τα κόβουμε οπότε έτσι όπως είναι στραβωμένο θα μας βοηθήσει στο να τον κολλήσουμε, το πάμε στη θέση του. Κολλάμε πρώτα το ένα,
και αφού κολλήσει τραβάμε και κολλάμε και τ' άλλο. Κάνοντας λοιπόν τώρα αυτή την κίνηση μπορούμε να κολλήσουμε τον δίπλα πυκνωτή που είναι 33 με το φαρέτη, τον πέραμε να τον δείτε να έχουμε έτοιμο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, το ένα βογαράκι κολλάει, το βάζουμε στη θέση του, εκεί που μας βολεύει, τραβάμε το άλλο. Οπότε όπως βλέπετε τώρα πάει πάνω από τον άλλον, αλλά δεν μας πειράζει. Ναι. Γι' αυτό κολλήσαμε πρώτα αυτόν εδώ. Και αντίστοιχα τώρα θα κολλήσουμε και τους υπόλοιπους. Είπαμε ότι ο μόνος που έχει ιδιαιτερότητα είναι εδώ, που θέλουμε να προσέξουμε να πάει δίπλα. Εδώ τώρα το σύν μας είναι από εκεί. Έχουμε αυτό. Αυτός τώρα αν δείτε έρχεται οριακά δίπλα, οπότε τον πάμε λιγάκι πιο εδώ. Προσέχουμε να έχει κολλήσει σωστά. Οπότε τώρα δεν μας εμποδίζει και αντίστοιχα τον από πάνω. Το πάμε πιο εκεί, ώστε ούτε αυτός να μας εμποδίζει. Οπότε τώρα έρχομαι διαγώνια και μπορεί να κουμπώσει εύκολα και να μείνει εδώ. Τώρα, αυτός εδώ ο πυκνωτής, επειδή είναι λίγο συνωμένος μέσα, αυτό που μας βοηθάει να κάνουμε είναι το εξής. Αφού τον δούμε που θέλει να πάει, το σηκώνουμε όρθιο, στραβώνουμε τα ποδαράκια προς τα εμάς, γιατί έχουμε χώρο σε εκείνο το σημείο. Και ερχόμαστε και τον κολλάμε έτσι. Δηλαδή να βλέπουμε εμείς τα ποδαράκια. Κάνουμε πρώτα το μέσα που είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι κοντά στο βύσμα. Κάνουμε μετά το εξωτερικό. Και αφού κολλήσει σωστά και βεβαιωθούμε ότι έχει κολλήσει σωστά, όπως τον έχουμε βάλει έτσι, απλά τον φέρνουμε κάτω. Ναι, ωραία. Και κάθεται εκεί χωρίς να μας εμποδίζει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να βάλουμε τους δύο μικρούς από εδώ και να βάλουμε και τις οθόνες εκεί. Ας βάλουμε τους μικρούς που είναι πιο εύκολοι. Μπαμ. Δηλαδή όπου σας διευκολύνει, αντίστοιχα μπορείτε να κάνετε το ίδιο για να σας δώσει χέρι όπως σας εξυπηρετεί εσείς καλύτερα. Δες, αυτοί που είναι μικροί έρχονται πιο εύκολα και τον φέρνουμε κάτω χωρίς να εμποδίζει. Προσέχουμε πάντα μόνο την πολικότητα, δηλαδή να είμαστε σωστοί όσον αφορά το συν με το πλην. Ένα ποδαράκι τη φορά. Οπότε πάμε να βάλουμε και τις δύο τελευταίες εδώ και θα είμαστε έτοιμοι. Οπότε πάμε να κολλήσουμε και τους δύο τελευταίους. Πώς είναι εκεί.
Ωραία, έχουμε βάλει όλους τους πυκνωτές μας και τώρα θα πάμε μία να το μοντάρουμε, να κάνουμε μια δοκιμή. Έγινε. Λοιπόν, από πυκνωτής εικόνας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κανονικά. Ο ήχος ίσα που ακούγεται, οπότε πάμε να συνεχίσουμε να σας δείξουμε πώς θα φτιάχνουμε και την πλακέτα του ήχου. Μπομπα. Λοιπόν, η κάρτα του ήχου είναι εδώ. Οπότε για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά στα πυκνωτάκια, πρέπει να βγάλουμε τις τέσσερις βεδούλες να βγει το προστατευτικό του σιδεράκι. Ο πυκνωτής που ευθύνεται και δεν έχετε καθόλου ήχο ή χαμηλή ένταση είναι αυτός εδώ. Και αν δείτε, φαίνεται γύρω του και η φθορά που έχει προκαλέσει από τα υγρά που έχει χάσει. Αυτός εδώ ο πυκνωτής είναι για το μεγάφωνο, εδώ είναι το βίσμα του μεγαφώνου, και αντίστοιχα το ίδιο το πυκνωτάκι το μικρό εδώ είναι για τα ακουστικά. Okay. Αν θέλετε να γλιτώσετε δουλειά ή δεν αισθάνεστε πολύ άνετα, μπορείτε να αλλάξετε μόνο αυτόν εδώ τον πυκνωτή. Ναι. Αν αλλάξετε αυτόν εδώ τον πυκνωτή που είναι 47 μικροφαράτ, θα έχετε κανονικά ήχο πολύ σωστό το μεγαφωνάκι. Ωραία. Εμείς προληπτικά θα δείξουμε πως θα αλλάξουμε όλους τους πυκνωτές για να δείτε λιγάκι και χωροταξικά εδώ πως πάει. Για να μην σας παιδεύσει αυτό, γιατί είναι λίγο ιδιαίτεροι αυτοί οι πυκνωτές, επειδή είναι οι παλιού τύπου SMD, δηλαδή δεν έχουν ποδαράκια, είναι πολύ μικρά και είναι κολλημένοι στην πλακέτα, καλύτερα είναι να βγάλετε τις δύο βιδούλες είναι πολύ εύκολο να τις δείτε αυτές και να τις αφαιρέσετε, είναι ίδιες με αυτές που βγάλαμε το σιδεράκι, δεν χρειάζεται να μπερδευτείτε, δεν θα μπερδευτείτε μάλλον νόμετα. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε τώρα εδώ είναι πολύ προσεκτικά, πάλι με ένα μυτοτσίπιδο, σιγά σιγά να μην ξυλώσετε την πλακέτα, να βγάλετε τους πυκνωτές. Οι πυκνωτές θα δείτε ότι κόβονται και η επαφή μένει εδώ σωστή. Ναι. Βέβαια προσεκτικά, γιατί άμα το τραβήξετε πολύ έντονα μπορεί να πάρετε και τις επαφές μαζί. Αν το κουνήσετε λίγο από εδώ λίγο από εκεί θα δείτε ότι βγαίνει. Εδώ ας πούμε είναι και τα σιδεράκια τελείως πάνω, που είναι ακόμα καλύτερα. Θα τα βγάλω μετά με το κολλητήρι. Εγώ τους αφαιρώ όλους, θα τους αλλάξουμε όλους για να δείτε πως γίνεται. Αντίστοιχα και εδώ βλέπετε συν από τη μία πλευρά. Ναι. Αυτοί οι πυκνωτές έχουν το πλήν με μια μαύρη γραμμή πάνω, κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς θα βάλουμε πάλι ίδιο τύπο όπως οι άλλοι, οπότε έχουν τη γραμμούλα. Πάντα προσεκτικά, δεν βιαζόμαστε. Τους αφαιρούμε για να μην κάνουμε ζημιά στην πλακέτα. Αυτό είναι πιο εύκολο, επειδή τα ποδαράκια είναι από κάτω, για να μην μπείτε τώρα στη διαδικασία και κάνετε καμιά μεγαλύτερη ζημιά, επειδή κολλητά είναι τα υπόλοιπα τα πλαστικά. Όπως είδατε, αυτός έφυγε τελείως, γιατί είναι σχεδόν κατεστραμμένος. Αν δείτε εδώ, είναι τελείως χάλια οι επαφές. Όπως είπαμε και πριν, λίγο ξυσηματάκι. Για να καθαρίσει και μετά με το κολλητήρι μας, καταρχήν όπου έχει μείνει ποδαράκι θα το ζεστάνουμε να το αφαιρέσουμε. Μόλις κάψει φεύγει κατευθείαν. Εμείς εδώ εισπνέουμε πάλι την ωραία ψαρίλα.
Όπως και, πώς και πριν βάζουμε κόλληση να είναι έτοιμα τα σημεία που θα κολλήσουμε τους πυκνωτές μας. Για να μας διευκολύνει. Και μας έρθει να βάλουμε τα πυκνωτάκια. Αυτό που θα προσέξετε τώρα είναι, επειδή η πλακετούλα πάει εδώ και όπως είδαμε πριν μπαίνει από πάνω εδώ το λαμάκι, άρα τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε περιορισμένο χώρο, ιδίως στους δύο από κάτω. Θα σας δείξω τώρα, μισό λεπτάκι να πιάσουμε καινούριες πυκνωτές και θα σας δείξω πώς θα τους βάλουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, προσέχουμε εδώ που λέει το συν, που λέει το πλην. Στραβώνουμε λιγάκι τα ποδαράκια για να μπορέσουμε να το κολλήσουμε με το κόλπο που είπαμε πριν. Δηλαδή το φέρνουμε από πίσω εδώ επειδή είναι στενά. Κολλάμε πρώτα το ένα ποδαράκι, τώρα λογικά δεν το πολύ βλέπετε. Εδώ το πάμε σιγά σιγά για να μην έχουμε, επειδή είναι ακριβώς από πίσω το πλαστικό, το ακουστικό, για να μην μας φύγει. Κόλληση πάνω στην πυκνωτή εδώ. Εδώ θέλει λίγο τώρα προσοχή πως θα βάλετε το χέρι σας, αλλά όπως είπα και πριν δεν βιαζόμαστε. Αν δείτε τώρα, αυτόν εδώ τον κολλήσαμε όρθιο. Και αφού βάλουμε εδώ τον άλλον, θα βάλουμε πρώτα εδώ το κατοστάρι για να μπορέσουμε να το κολλήσουμε πιο εύκολα. Να μας δώσει χέρι εδώ. Πάμε, κολλάμε αυτόν. Αυτός δεν μας επηρεάζει κάπου, που το φέρνουμε πίσω και σιγά σιγά φέρνουμε αυτόν δίπλα εδώ, βάζοντας τώρα στη θέση της μπλακετούλα. Θα δείτε ότι αυτό το σιδεράκι μπορεί να μπει χωρίς να βρίσκει κάπου, και αυτός εδώ δεν μας επηρεάζει, έχουμε χώρο από την απέναντι πλευρά, μπορεί να κάτσει εκεί, ή αν θέλετε να τον πάτε πιο εδώ πιο εκεί, δεν έχει θέμα. Αυτό τώρα που πρέπει να προσέξουμε, και θα τους κολλήσουμε πάνω για να δείτε, όπως βλέπετε εδώ από κάτω πρέπει να μπουν δύο πυκνωτές. Πρέπει να μπουν κάτω από εδώ. Είναι εδώ. Θα βάλουμε πρώτα τα βιδάκια, θα τους δείτε πως θα τους βάλουμε αυτούς πάνω. Θα μας συγχωρείτε αλλά είναι και λιγάκι αργά. Πάμε λίγο πιο κουρασμένα σήμερα. Θα επανορθώσουμε. Θα σας δείξω τώρα αυτό που κάνω εγώ. Αυτό που κάνω εγώ είναι, παίρνω τον πυκνωτή που είναι να βάλω εδώ, το συν βλέπετε από εδώ, το πλήν από εκεί, άρα έτσι, τον βάζω εδώ δίπλα που δεν με επηρεάζει κάπου, πάω, στρίβω σιγά σιγά αυτό το σιδεράκι, το ένα ποδαράκι από τον πυκνωτή, το πάω στο σημείο που το θέλω, το ξαναστρίβω, βλέπω που θέλει να πάει και θα το κόψω. Προσοχή, αυτό που κόβεται να το βγάλουμε από το μηχάνημα. Πάμε εδώ, το κολλάμε και το ίδιο κάνουμε με το δίπλα, το στρίβουμε εκεί που θέλουμε.
Προσέχουμε βέβαια εδώ, μην πάνε και ακουμπήσουν μεταξύ τους τα δύο πόδια του πυκνωτή. Το στρίβουμε εδώ που το θέλουμε, το κατεβάζουμε. Το κόβουμε. Και το κολλάμε. Ωραία. Και έτσι λοιπόν και δεν ακουμπάνε και πήγε σε σημείο που δεν εμποδίζει. Ναι. Μπαίνει κανονικά το σιδεράκι μας. Βιδώνει κανονικά εδώ και δεν μας επηρεάζει κάπου. Σωστά. Έχει πάει και έχει σκοπώσει ακριβώς εκεί που το θέλουμε. Οπότε τώρα εδώ έχουμε χώρο να πάμε να βάλουμε ακριβώς δίπλα αυτόν. Πώς θέλουμε το πλήν από εδώ. Στραβώνουμε λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι. Πάμε, κολλάμε. Το πιέζουμε κάτω και πήγε εδώ. Οπότε μπαίνοντας πάλι το σιδεράκι εδώ, δεν επηρεάζει, μας κλείνει μια χαρά το Game Gear και έμεινε εδώ ο μικρούλης μόνο για τα ακουστικά, που και αυτός μας δίνει χέρι να τον κολλήσουμε έτσι από πάνω, δεν επηρεάζεται κάπου. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Μοντάρουμε και ερχόμαστε να το δείτε. Για να δούμε. Φτιάξαμε και τον ήχο. Τώρα παίζει αρκετά δυνατά όπως θα έπρεπε. Η εικόνα, εντάξει, για εσάς όπως εδώ ο Νίκος τους λάτρεις, ας το πούμε έτσι, αυτού είστε σε κονσόλας που τότε τη θεωρία σαν τα κορυφή, αλλά αυτό το ξεπλυμμένο είναι το καλό του. Αυτό που βλέπετε δηλαδή τώρα είναι ένα, δεν ξέρω κατά πόσο περνάει σωστά στην κάμερα, εγώ εδώ που το κρατάω εδώ βλέπω σωστά. Ναι, εδώ. Αυτό το ξεπλυμμένο που θέλει μια εξάδα μπαταρίες κάθε μισή ώρα, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι το σωστό του, το καλό του. Εδώ να πούμε ότι ο Δημήτρης έχει και ένα Game Gear εδώ με οθόνη MacWheel επάνω, η οποία μου έβαλε λίγο πριν και είναι λες και βλέπω σε 4K οθόνη, παιδιά. Στο κανάλι μου υπάρχουν βιντεάκια που μπορείτε να δείτε για τη MacWheel. Εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι η μέρα με τη νύχτα όντως, αλλά προσωπική μου άποψη το κόστος της είναι πάρα πολύ ψηλό. Το αξίζει για κάποιον που είναι λάτρης και θέλει να παίξει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Να παίξει το συγκεκριμένο, αλλά το κόστος της, ιδίως τώρα με τα δελωνία και αυτά που ανεβήκαν και τα ΦΠΑ και αυτά, έχει γίνει. Ναι, κατάλαβα. Στο Θεό. Στο Θεό, δηλαδή πρέπει να είναι κάπου σε 130 ευρώ αυτή τη στιγμή, κάπου. Ναι. Αν βρει κάποιο την original. Μόνο η οθόνη. Ευρώπη, ναι. Ναι. Μαζί με εργασία πάμε. Εντάξει, φεύγει. Αλλά λέμε σε περίπτωση που κάποιο θέλει να το κάνει μόνο του, ναι. Δεν είναι, παιδιά, τίποτα δεν είναι δύσκολο σε αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ στο ίντερνετ υπάρχουν όλα. Βιντεάκια στον Νίκο έχετε δει όσο πιο αναλυτικά μπορούμε να τα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και σε αυτό τώρα είδατε σε εισαγωγικά τα tips, δηλαδή κάποια πράγματα που μπορεί να σας παίδευαν που πάλι θα τα βρίσκατε, απλά γλιτώνετε λιγάκι χρόνο. Ναι, ναι. Θα σας βάλει ο Νίκος κάτω στην περιγραφή ή κάπου μέσα στο βίντεο μια λίστα με τους πυκνωτές που θέλει σε περίπτωση που ψάξετε να τους αγοράσετε. Ναι, ναι, εννοείται. Υπάρχουν σε αρκετά καταστήματα ηλεκτρονικών. Αυτό που σας νοιάζει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό σε όγκο. Και όπως είπαμε, προσέχετε τα μικροφαράτ να είναι ίδια και τα βόλτας είναι και διαφορετικά. Έτσι. Πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Και δεν πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, κι άλλο ένα Game Gear, παιδιά, επανήλθε στη ζωή, χάρη στα κολπάκια εδώ του Δημήτρη. Όπως είδατε, τη διαδικασία την ανέλησε πλήρως ο Δημήτρης, όλα τα steps, όλα τα βήματα, τα τυψάκια εκεί και όλα, πώς να στραβώσετε τα ποδαράκια, να μην βρούνε κτλ. Ξέχασα να φέρω το gimbal, το stabilizer, για πιο σταθερά πλάνα, αλλά πιστεύω ότι με το χέρι μου μια χαρά
Το έκανα χωρίς να ζαλιστείτε. Κανονικά ντρόν έπρεπε να φέρει, γιατί μας κάνει χοντρούς, παιδιά. Είναι της κάμερας, δεν έχουμε μαχαίρι. Ναι, ναι, είναι υβριγό. Τα φίλτρα είναι. Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό το Game Gear που βλέπετε, αυτή τη στιγμή κάποιος τυχερός θα το χαίρεται, θα το έχει στα χέρια του για τα 4 χρόνια Console Hunter που προηγήθηκε το επεισόδιο και το giveaway. Δεν ξέρω ποιος είσαι, ποιος θα το πάρει, αλλά πιστεύω ότι τώρα θα πες και θα γουστάρεις και θα βλέπεις και αυτό το βίντεο. Καλορίζικο να είναι. Καλορίζικο. Να το ευχαριστηθείς. Και να μας θυμάσαι, ξέρεις. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη δουλειά. Τίποτα, να είσαι καλά. Έχουμε αφήσει στη μέση, όχι στη μέση, είχαμε κάνει και μια υπόνοια να έφερα τον άμψα το CPC τότε, να τον άνοιγα. Πρέπει να το κάνουμε. Κάναμε ένα refurbish και ένα το drive belt για αλλαγή μέσα στον Amstrad. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Και έχουμε αφήσει κάποια άλλη κονσόλα έτσι που μπορούμε να δείξουμε κάποιο άλλο tutorial έτσι να έχουν να περιμένουν τα παιδιά. Δεν νομίζω, αλλά σίγουρα μπορείτε από κάτω στα σχόλια να προτείνετε όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές τι θέλετε να δείτε. Δεν είχαμε προτείνει βέβαια. Το είχαμε πει και στην άλλη μετατροπή. Ναι, ναι, ναι. Ευκαιρία σε αυτό τα how to. Αν θέλετε να δείτε κάτι, εγώ θα κάνω κάποια βιντεάκια στο δικό μου το κανάλι σχετικά. Ναι, παιδιά, να κάνετε subscribe στο κανάλι. Το έχω και στα. Ακριβώς, θα βοηθήσετε λιγάκι και εμένα να ανέβω. Επειδή έχουμε λύσει κατά καιρούς με πάρα πολλά παιδιά, θα κάνω κάποια βιντεάκια. Δεν έχω βρει ακόμα το χρόνο με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πολύμετρο, να κάνετε μια-δυο βασικές μετρήσεις. Ότι παίζει το τσακ, δεν παίζει. Άλλου είδου δεν πατάνε οι μπαταρίες, ναι. Οπότε κάντε στα σχόλια, μάλλον κάντε σχόλια αν θέλετε να δείτε κάτι, γιατί μπορεί εμάς να μην πάει το μυαλό και εσείς να θέλετε κάποια βοήθεια. Ναι, ας πούμε, μου έτυχε την άλλη φορά και μίλησα με ένα παλικαράκι. Πώς να ξεκολλήσει το eject στο PlayStation 1, που εμένα πίστευα ότι δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε αυτό, το θεωρώ ας πούμε πάρα πολύ απλό. Ναι. Το προς λύνει το κέλυφος, βγαίνει το κουμπί, το καθαρίζεις, το βάζεις. Αν έχετε κάτι τέτοιο που στο δικό μου το μυαλό δεν περνάει ότι χρειάζεται να το κάνουμε, ναι, το σχολιάσεις ναι. Από κάτω για να μπορέσουμε να δούμε και μόλις βρούμε χρόνο, έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε ούτε χθεσινοί, ούτε για μια-δύο μέρες. Έτσι. Έχουμε πορεία, το δείχνουν τα χρόνια που μας βλέπετε. Έτσι. Σιγά σιγά όλα θα τα δείτε. Ξέρεις τι, τώρα που πήγες για PS1, εμένα το δικό μου, το, αυτό που είχα πάρει έφηβος, ξέρω εγώ, το καμπέρι πάνω. Ξαφνικά δεν διαβάζει. Από εκείνο καμπέρι. Έτσι, σωστά, ρε. Δεν διαβάζει το μάτι. Τέλειο στο μάτι. Πάπαλα. Οπότε. Μήπως το έχεις πάρει και εσύ. Ήταν τσιπαρισμένο. Ναι. Λογικό. Από αυτό, ε. Ναι, αλλά ξέρεις τι, είχα παίξει ρε παιδί μου πριν κάποια χρόνια έτσι για πλάκα, το 2012-2013, είχα παίξει το Castlevania, το είχα τερματίσει στο Symphony of the Night. Και τώρα μπορεί να βάλεις κάποιο γνήσιο για να το παίξει. Έβαλα γνήσιο να παίξει και τώρα ξέρεις για πώς το λέω, πριν από 2-3 εορταστικά επεισόδια χριστουγεννιάτικα το είχα δοκιμάσει και κόλλησε. Δεν, νομίζω δεν πήγαινε προς πίσω, πάνω κάτω αυτό. Δυστυχώς παιδιά δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και αυτό μόνο κινέζικο λέιζερ. Ναι, να κάνουμε κάποιο άλλο και δεν είσαι κάποιο καινούργιο. Ναι, μήπως κάνουμε κανένα τέτοιο. Α, ξέρεις τι, ωραίο επεισόδιο θα ήταν να δείξουμε για το Game Boy το πρώτο, το DMG. Ναι. Πώς φτιάχνεις τις οθόνες στην οθόνη της γραμμής. Από το περνάς από το κολλητήρι ναι. Πάνω. Ναι, αυτό άμα τύχει κανένα. Παιδιά, ορίστε εδώ, άμα θέλει κάποιος κανένα κείμενο. Παιδιά, κάποιος φίλος με την προϋπόθεση να μην πιέζεται χρονικά. Και να μπορεί να καλύψει το έξοδο να μας το στείλει με μια courier, αν είναι κάπου εδώ κοντά μας στο γαλάτσι να βρεθούμε, θα του κάνουμε δωρεάν την επισκευή. Αν έχει κάθετες γραμμές, κάποιες κάθετες γραμμές, να κάνουμε αυτό το τρικάκι που κάνουμε με το κολλητήρι και χάνονται οι γραμμές και δουλεύει μετά για κάμποσο καιρό. Θα το κάνουμε αυτό χωρίς να έχει κάποιο κόστος, βέβαια αν είναι κάπου μακριά θα επιβαρυνθεί το κόστος της αποστολής και της παραλαβής πίσω. Αν είναι κάπου κοντά και μπορούμε να βρεθούν να μας το δώσει, απλά να μην βιάζεται χρονικά για να έχουμε το περιθώριο. Αυτά τα βίντεο που εσείς μπορεί να βλέπετε λίγο χρόνο, για μας επειδή είναι στενός ο χώρος, είναι και τα ωράρια μας περίεργα, θέλουμε δυστυχώς χρόνο. Δεν είναι καλό λέγαμε για τη σημερινή. Αυτό πρέπει να το λέμε προ-κορονοϊό. Λοιπόν, παιδιά, δεν σας καθυστερούμε άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του Δημήτρη. Και σε μένα, βέβαια. Όλα είναι στην περιγραφή και στο Instagram, βέβαια, μπορείτε να δείτε τον Δημήτρη στη σελίδα, αλλά και στο Facebook κτλ. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Τι θα θέλετε να δείτε λοιπόν, το επόμενο επεισόδιο How to παρέα με τη Μέιτ Πίνση και Δημήτρη. Και φυσικά ένα like, ένα subscribe, τα κλασικά τα ξέρετε. Που λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.